βιβλίο της Γένεσης, κεφάλαιο 6. Και ότε ήρθησαν οι άνθρωποι να πληθύνονται επί του προσώπου της γης και θυγατέρασε γεννήθησαν εις αυτούς, διδόντες οι ίδιοι του Θεού τα στιγατέρας των ανθρώπων ότι ήσαν ωραία, έλαβον εις αυτούς γυναίκας εκ πασών όσας έπλεξαν. Και είπε Κύριος, δεν θέλει καταμείνει πάντοτε το πνεύμα μου μετά του ανθρώπου, διότι είναι σάρξ. Η ημέρα αυτού θέλουν συνείστε ακόμη 120 έτη. Κατ' εκείνας τας ημέρας, ήσαν οι γίγαντες επί της γης, και έτι, ύστερον αφού οι του Θεού εισήλθαν εις αστιγατέρας των ανθρώπων, και αυτοί τεκνοποίησαν εις αυτούς, εκείνοι ήσαν οι δυνατοί, οι έκπαλε άνδρες ονομαστοί. Και είδε ο Κύριος ότι επληθύνεται η κακία του ανθρώπου επί της γης, και πάντε στη σκοπή των διαλογισμών της καρδίας αυτού, ήσαν μόνον κακία πάσης τας ημέρας. Και μετεμελήθη ο Κύριος ότι επίησε τον άνθρωπον επί της γης και ελυπήθη την καρδία αυτού. Και είπε ο Κύριος, θέλω εξαλείψει τον άνθρωπο τον οποίον επίησε από προσώπου της γης, από ανθρώπου έως κτίνους, έως επετού και έως πτηνού του ουρανού. Επειδή μετεμελήθη ότι επίησε αυτούς, ο δε Νόε έβρε χάρη ενώπιον Κυρίου. Αυτή είναι η γενεαλογία του Νόε. Ο Νόε είναι το άνθρωπος δίκαιος, τέλειος μεταξύ των συγχρόνων αυτού. Μετά του Θεού περιεπάτησε τον Νόε. Και γέννησε τον Νόε τρεις υιούς, τον Σιμ, τον Χαφ και τον Ιάφερ. Διεφθάρεται η γη ενώπιον του Θεού και ενεπλήστη η γη αδικίας. Και είδε ο Θεός την γη και ειδού το διεφθαρμένη, διότι πάσα σάξη και διαφθείρει την οδό αυτής επί της γης. Και είπε ο Θεός προς τον Νόε, το τέλος πάσης αρκώς ήρθε ενώπιον μου, διότι η γη ενεπλήστη αδικίας από αυτόν. Και ειδού φίλο εξολοθρεύσει αυτούς και την γη. Κάμισε αυτόν κυβωτόν εξίλου γόφερ, κατά δωμάτια θέλει κάμνη την κυβωτό, και θέλει αλήψη αυτήν έσωθεν και έξωθεν με πείσαν. Και ούτω θέλει κάμνη αυτήν. Το μεν μήκο τη κυβωτού θέλει είστε 300 τυχών, το δε πλάτο αυτή 50 τυχών και το ύψο αυτή 30 τυχών. Στέγιν θέλει κάμνη ει την κυβωτόν, και ει πύχην θέλει τελειώσει αυτήν άνθεν, και την θύρα τη κυβωτού θέλει βάλει εκ πλαγίων κατόγια, διόροφα και τριόροφα θέλει κάμνη αυτήν. Εγώ δε, ειδού εγώ επιφέρω τον κατακλυσμό των υδάτων επί της γης, δια να εξολοθρεύσω πάσα σάρκα έχουσαν εν αυτή πνεύμα ζωής υπό κάτω του ουρανού, πάνω ότι είναι επί της γης τέλεια αποθάνει. Και θέλω στήσει την διαθήκη μου προσέ, και θέλεις τις έλθεις την κυβωτό σύ και η ίσου και η γυνή σου, και οι γυναίκες των ιών σου μετά σου. Και από παντός ζώο εκ πάσης αρχός αναδύο, εκ παντών θέλεις εις άξεις την κυβωτό, δια να φυλάξεις τη ζωή αυτών μετά σε αυτού, άρσιν και θύλι θέλου στην είστε. Από πτηνών κατά το είδος αυτών και από των κτηνών κατά το είδος αυτών, από πάντων των επετών της γης κατά το είδος αυτών, ανά δύο εκ πάντων τέλους συνεισέλθει προσέ, δια να φυλάξεις τη ζωή αυτών. Και εσύ λάβεσαι αυτόν από παντός φαγητού, το οποίο τρώγεται, και θέλει συνάξει αυτό πλησίον σου, και θέλει είστε εις σε και εις αυτά προς τροφή. Και έκαμε ο Θεός κατά πάντας όπως έταξε εις αυτόν ο Νόε, κατά πάντας όπως έταξε εις αυτόν ο Θεός, ούτως έκαμε. Και είπε ο Κύριος προς τον Νοέ, είσαι εσύ και πας ο οίκος σου εις την κυβωτό, διότι σε είδον δίκαιο ενωπιόν μου εν τη γενεά ταύτη. Από πάντων των κτηνών, το καμβαρόν λάβελε σε αυτόν 7-7 άρσεν και το θύλι αυτού, και από των κτηνών, των μη καθαρών 1-2 άρσεν και το θύλι αυτού. Και από των κτηνών του ουρανού 7-7 άρσεν και θύλι, για να διατηρήσει σπέρμα επί προσώπου πάση τη γη. Επειδή έτσι, μετά 7 ημέρα εγώ φέρω βροχή επί τη γη. 40 ημέρας και 40 νύχτας και θέλω εξαλείψει από όσο που πεις πάνω ότι υπάρχει το οποίο με πείσα. Αμήν. Οι άνθρωποι απλώς γνωρίζουν ότι υπήρχε η ιστορία του Νόε και της Κιβωτού. Προσπάθησαν να την κάνουν ταινία, προσπάθησαν να την διηγηθούν στα παιδιά τους, αλλά αδερφοί αγαπητοί, δεν είναι μια ιστοριούλα η ιστορία του Νόε. Η ιστορία του Νόε στην πραγματικότητα, αδερφή, είναι ένα τρομερό παράδειγμα και μια ιστορία η οποία μας διδάσκει τόσα πράγματα τις ημέρες που ζούμε σήμερα. Ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι ενώ πέρναγαν οι ημέρες και τα χρόνια πάνω στη γη, ο Θεός έβλεπε ότι η κακία του ανθρώπου αυξανόταν όλο ένα και περισσότερο. Για τα πρώτα γράφια πολλά έχουν πει οι άνθρωποι,
ιδιαίτερα για τα εδάφια που μιλάνε ότι οι ιοί του Θεού εισήλθαν προς τις γυναίκες των ανθρώπων, είπαν ότι είναι άγγελοι, είπαν διάφορα. Αυτό που ξέρουμε εμείς όμως, αγαπητοί αδελφοί, είναι αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού πάλι στη Γέννηση. Στο προηγούμενο κεφάλαιο, λέει ο Λόγος του Θεού, και εις τον σύθον ίον ομοίως εγεννήθη Υιός και κάλεσε το όνομα αυτού ενός, τότε έγινε αρχή να ονομάζονται με το όνομα του Κυρίου. Πολλά έχουν πει ότι είναι άγγελοι, ότι κατέβηκαν επάνω στη γη, ότι αγάπησαν τις γυναίκες των ανθρώπων, διάφορες ιστορίες, όμως ξέρουμε πολύ καλά, αδελφοί, ότι επάνω στον ουρανό και στους αγγέλους δεν υπάρχουν γέννη, αρσενικό και θεϊκό. Ξέρουμε πολύ καλά από αυτά που μας είπε ο Ιησούς, ότι και ο άνθρωπος ακόμα, όταν η ψυχή του θα φύγει από τη γη και θα πάει στον ουρανό, δεν θα νυμφεύονται ούτε θα νυμφεύουσαι, αλλά θα είναι εις άγγελοι. Εν πάση περιπτώσει όμως, αυτό που έχει σημασία είναι ότι καθώς περνούσαν τα χρόνια πάνω στη γη από την περίοδο της δημιουργίας, η κακία του ανθρώπου αυξανόταν ολοένα και περισσότερο. Μάλιστα λέει ο Λόγος του Θεού ότι η γη όλη είχε διαφθαρεί. Και είδε ο Θεός την γη και ειδού ήτο διεφθαρμένη η γη. Διότι πάσα σάρξ, ο κάθε άνθρωπος δηλαδή, είχε διαφθείρει την οδόν αυτής επί της γης. Δεν υπήρχε δηλαδή ένας άνθρωπος που να μην είναι διεφθαρμένος. Και εδώ τώρα ο Νόε, μέσα σε όλη αυτήν την πνευματική καταστροφή για τον άνθρωπο, ο μοναδικός άνθρωπος επάνω στη γη που βρήκε χάρη ενώπιον του Θεού, ήταν ο Νόε. Και μου αρέσει πάρα πολύ που ο Λόγος του Θεού λέει, αυτή είναι η γενεαλογία του Νόε. Και αντί να αρχίσει με τα παιδιά του, ξεκινάει και λέει, ο Νόε είναι ο άνθρωπος δίκαιος, τέλειος, μεταξύ των συγχρόνων αυτού, μετά του Θεού περιεπάτησε ο Νόε. Αν θέλω δηλαδή σήμερα να βρω χάρη ενώπιον του Θεού, θα πρέπει μεταξύ των συγχρόνων μου, μεταξύ των ανθρώπων που κατοικούν στον κόσμο, εμείς αδελφοί να βρεθούμε τέλειοι ενώπιον του Θεού. Τέλειοι μεταξύ των συγχρόνων μας. Άγιοι. Και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, αδελφοί. Κάθε μέρα προσπαθούμε να αγιάζεται από το Πνεύμα το Άγιο. Προσπαθούμε τη ζωή μας να τη διατηρούμε σε αγιασμό και καθαρότητα. Γι' αυτό είναι ακριβώς το λόγο. Κάθε φορά που πέφτουμε δεν είμαστε χαρούμενοι. Δεν βαριέσαι, πέσαμε άλλη μια φορά. Δεν είναι έτσι. Ξέρουμε ότι όταν πέσουμε φλίβεται η καρδιά μας. Και τρέχουμε στον Κύριο. Κύριε, συγχώρεσέ μας. Πέσαμε, σφάλαμε. Τα κάναμε μούσκια μας. Έλεος, Κύριε. Και μαθαίνουμε, αδελφοί, τη ζωή μας και την καρδιά μας να είναι μαλακές και εύπλαστες στα χέρια του Θεού. Έτσι ώστε ο Θεός να ευαριστείται εις εμάς. Εδώ όμως, αυτό δεν συνέβαινε την περίοδο που ζούσε ο Νόε πάνω στη γη. Ο Λόγος του Θεού μας μιλάει για αμαρτία, ο Λόγος του Θεού μας μιλάει για διαφθορά, ο Λόγος του Θεού μας μιλάει για κακία και λέει ο Λόγος του Θεού, αδελφοί, ότι η γέννηση, λέει, η καρδιά του Θεού με θλίψει. Δεν μπορεί ο Κύριος την κακία, αδελφοί, την απεθάνεται. Δεν του αρέσει η αδικία. Δεν του αρέσει το δημιούργημά του, το τέλειο δημιούργημά του που λέγεται άνθρωπος, του οποίου ο προορισμός είναι να ζήσει στην αιωνιότητα, αντί να έχει μέσα στο μυαλό του το πώς να ευαρεστήσει τον Θεό που τον έπλασε, το μόνο που σκέφτεται είναι να ικανοποιηθεί η σάρκα. Πώς θα ευχαριστηθώ, πώς θα απολαύσω και τι θα κάνω για να απολαύσω και τι θα κάνω για να αποκτήσω πολλά και τι θα κάνω για να απολαμβάνω στη ζωή μου και μέσα σε αυτό το τι θα κάνω
για να απολαμβάνω στη ζωή μου, χάνεται το βλέμμα μου από το Θεό. Φεύγει δεξιά και αριστερά. Και αντί να μεριμνώ πώς θα αρέσω στον Κύριο, η μεριμνά μου είναι πώς θα ευχαριστηθώ εγώ. Πώς θα απολαμβάνω εγώ. Και η μία απόλαυση φέρνει την άλλη. Και ενώ ξεκινάνε οι απολαύσεις και δεν είναι αμαρτία, γιατί λέμε πολλές φορές, τι ζητάω, δεν ζητάω και τίποτα που είναι αμαρτία. Τι ζητάω, να αποκτήσω δύο σπίτια. Τι ζητάω, να έχω αυτοκίνητα. Τι ζητάω, μα δεν είναι και αμαρτία. Αλλά μέσα στο κυνήγι του να αποκτήσω και να κάνω και να δείξω, καινούργιες απολαύσεις βγαίνουν στην πορεία, αδερφοί. Και ο άνθρωπος αποκτάει, και αντί να ευχαριστεί το Θεό για αυτά που του χάριζε ο Κύριος, αρχίζει και δυσαρεστεί το Θεό, κάνοντας άλλα πράγματα, γιατί μέσα στον άνθρωπο που ευωδώνεται, που έχετε σε επιχωρία, έχετε ταυτόχρονα και υπερηφάνεια. Και ο άνθρωπος αντί να ταπεινώνεται, υπερηφανεύεται. Αντί να κάνει το ευθές ενώπιον του Θεού, γίνεται αμαρτωλός ενώπιον του Θεού. Αντί να πράττει το δίκαιο, γίνεται όλος εν αδικία. Γιατί δεν ευχαριστιέται ο άνθρωπος, αδερφοί, στην απόλαυση και ιδιαίτερα στην απόλαυση της αμαρτίας. Ξεκινάει να απολαμβάνει λίγο ο άνθρωπος, την αμαρτία τη γεύεται και είναι γλυκιά. Και θέλει κι άλλο. Και θέλει κι άλλο. Αλλά η ψυχή δεν χορταίνει. Και με αυτόν τον τρόπο κάθε σάρκα, κάθε άνθρωπος ενώπιον του Θεού αυξάνει, όχι αντί να αυξάνει την δίκαια οδό, αυξάνει την αμαρτία. Και αυτό το πράγμα δεν συνέβαινε εκείνη την εποχή. Και είδε ο Κύριος ότι επληθύνεται η κακία του ανθρώπου επί της γης. Και πάντες η σκοπή των διαλογισμών της καρδίας αυτού ήσαν μόνο κακία πάσα στα σημέρας. Τρομερό, αδερφού! Δεν είναι μόνο ότι έπρατε ο άνθρωπος στην αμαρτία, αλλά και όλο του το ενδιαφέρον ήταν στο πώς θα κάνει πιο πολύ και πιο πολύ και πιο πολύ αμαρτία. Και αυτό το πράγμα δημιουργούσε ακόμα περισσότερη θλίψη και αγανάκτηση στο Θεό. Έτσι ώστε να φτάσει ο Κύριος και να πει «Μετεμελήθη ότι έφτιαξε τον άνθρωπο επί της γης». Αλλά μέσα σε αυτή την στενοχώρια και τη θλίψη από τον άνθρωπο βρήκε ο Κύριος μία μικρή σπίθα, το Νόε. Ο Νόε, ένας άνθρωπος αδερφή, ένας άνθρωπος έκανε τη διαφορά έτσι ώστε ο Θεός να αποφασίσει να διατηρήσει τον άνθρωπο επί της γης. Και ενώ η απόφασή του ήταν οριστική, πρέπει ο άνθρωπος να καταστραφεί, να πεθάνει, να φύγει από προσώπου της γης, αυτή ήταν η απόφαση του Θεού. Ένας άνθρωπος, δια της αγάπης του, δια της δικαιοσύνης του, έκανε τη μεγάλη διαφορά. Και τότε του λέει, Νόε, άκουσε να δεις. Επειδή εγώ αποφάσισα να καταστρέψω τη γη και πάντα τα εναυτής, αποφάσισα ότι εσύ πρέπει να ζήσεις. Και του έδωσε, αδελφοί, οδηγίες για το πώς θα διατηρηθεί επάνω στη γη. Για το πώς θα καταφέρει τελικά ο άνθρωπος να μείνει ζωντανός επάνω στη γη. Και έφτιαξε μια κυβωτό. Του λέει, θα φτιάξεις ένα πλοίο. Μία κυβωτό. Του έδωσε οδηγίες, του είπε πώς θα τη φτιάξει, του είπε θα φτιάξεις δωμάτια, θα κάνεις το ένα, θα κάνεις το άλλο και θα μεριμνήσεις για την τροφή σου. Και με αυτόν τον τρόπο θα σωθείς. Οι οδηγίες προς τον Νόε, αδερφή, ήταν σαφείς. Ήταν ακριβής. Του είπε ακριβώς τι έπρεπε να κάνει, έτσι ώστε να σωθεί από τη μεγάλη καταστροφή που επρόκειτο να έρθει στη γη. Ακριβώς το ίδιο, αδελφοί, συμβαίνει και στη δική μας τη ζωή. Ακριβώς το ίδιο πράγμα
εξελίσσεται στις δικές μας τις ημέρες επάνω στη γη. Όσο πάει η κακία του ανθρώπου, αυξάνει. Όσο πάει η αμαρτία, πληθύνεται. Και όχι μόνο αυξάνει και πληθύνεται, αλλά πλέον, επειδή δεν γίνεται να γυρίσει πίσω ο άνθρωπος στη δικαιοσύνη και επειδή βλέπουνε οι ηγέτες της γης ότι ο κόσμος δεν μπορεί να διαφοροποιηθεί και να γυρίσει πίσω στις αγαθές ημέρες, πλέον δια νόμου την αμαρτία την κάνουμε νόμιμη. Τελευταία ακούσαμε ότι έγινε ψηφοφορία στην Ιρλανδία να μπορούν να παντρεύονται οι ομοφιλόφιλοι, οι άνθρωποι του ομοίου φίλου. Η Ιρλανδία θεωρείται ότι ήταν μία από τις πιο πιστές χώρες του καθολικού δόγματος. Και όμως παρόλα αυτά, 60% ψήφισαν υπέρ των γάμων ανθρώπων του ομοίου φίλου. Ακόμα, αδελφοί, δεν έχει ολοκληρωθεί ο Λόγος του Θεού, ο οποίος λέει «Η αμαρτία θα φτάσει στο πλήρες». Ξέρετε τι σημαίνει «θα φτάσει στο πλήρες»? Είσαι να έχεις ένα ποτήρι που να το γεμίζεις με νερό και κάποια στιγμή φτάνει που δεν υπάρχει άλλος χώρος, δεν υπάρχει άλλο κάτι άλλο που θα σκεφτεί το μυαλό του ανθρώπου για να αυξήσει την αμαρτία του, δεν θα υπάρχει. Κι όμως βλέπουμε, αδελφοί μου αγαπητοί, ότι αυτές οι μέρες πλησιάζουν. Αυτές οι μέρες έρχονται, είναι δίπλα, είναι πλησίων. Όμως, θα δούμε και διαβάζοντας μετά στην Καινή Διαθήκη, ποιος είναι και ο σκοπός του ανθρώπου, του χριστιανού τώρα, επάνω στη γη. Ο σκοπός του Νόε ποιος ήταν? Να εκπληρώσει το Λόγο του Θεού. Ο Λόγος του Θεού ποιος ήταν? Να κατασκευάσει την Κιβωτό. Κατά τον ίδιο τρόπο τώρα, αδελφοί αγαπητοί, ο Λόγος του Θεού σε εμάς ποιος είναι? Να κατασκευάσουμε την Κιβωτό που θα είναι μέσα η Εκκλησία. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου μας, αδελφοί. Για άλλη μια φορά θα το πούμε και δεν θα σταματήσουμε ποτέ. Ο Κύριος έρχεται. Και καθώς προσευχόμουνα, σκεφτόμουνα και λέω, ακούμε ο Κύριος έρχεται εδώ και πόσες χιλιάδες χρόνια. Όταν μπήκαμε στην Εκκλησία του Χριστού, σαν οικογένεια, εμείς ήταν το 1983, ακούγαμε ο Κύριος έρχεται. 30 χρόνια πίσω. Και σκεφτόμουνα και λέω, μήπως δίνω εσύ δεν θα δεις τον Κύριο να έρχεται. Μήπως θα το δούνε η επόμενη γενιά. Δεν το ξέρουμε, αδελφοί. Όμως εμείς πρέπει να λέμε πάντοτε ο Κύριος έρχεται. Και όχι μόνο να το λέμε για να το ακούμε. Να το λέμε γιατί το πιστεύουμε. Να το λέμε γιατί η Βασιλεία του Θεού είναι μέσα μας. Να το λέμε γιατί θέλουμε η ζωή μας να ενωθεί με τον ουρανό. Θέλουμε να ζήσουμε, αδερφοί, στην αιωνιότητα μαζί με τον Κύριο. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου μας.